Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τυχόν ελλείψεις που μπορεί να μην είχαμε προβλέψει για την διαμονή σας εδώ στην πόλη μας και θα προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Να κάνω μια μικρή αντάχη, μια μικρή αναφορά για το περιβάλλον το οποίο οι επιχειρήσεις σήμερα δραστηριοποιούνται στην πόλη της, στο όνομά μας θα έλεγα καλύτερα και γενικότερα θα έλεγα στην περιφέρεια Πελοποννήσου που εκπροσωπούμε. Αβέβαιο και δυσμενή παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Εργασιακή ανασφάλεια, ανεργία. Τα ασφαλιστικά ταμεία εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία της χώρας μας σε μεγάλη ύφεση. Τα έσοδα από το τουριστικό κομμάτι στον ομό Λαγωνίας είναι μεγάλα. Δυσκολία για την αποπληρωμή των κρατών και των δανείων. Η μείωση των αγροτικών προϊόντων στον ομό Λαγωνίας είναι μεγάλη και εδώ θα πούμε ότι η πόλη μας, το εμπόριο στην Λαγωνία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις καλές τιμές των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι τράπεζες σταμάτησαν τις χορηγήσεις για τις οικονομικές δραστηριότητες και γενικά για τις εξυπηρετήσεις των συναδέλφων μας με απρόβλεπτες συνέπειες. Το ΤΕΜΠΕ δεν θα ρηθώ την ωφελημότητά του, αλλά δεν έχουν πάει τα θύματα εκεί που πρέπει. Το παρεμπόριο σε πλήρη αποχράσταση. Τα κοινέζικα καταστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν παράνομα και χθες έθεσα ερώτηση στον κύριο Γενικό Γραμματέα, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στο συγκεκριμένο θέμα. Η έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η μείωση των μισθών και των συντάξεων έχει μειώσει την κατανάλωση. Και αυτό θα οδηγήσει σε δουλειά πολλά καταστήματα συναδέλφων μας. Βιοτεχνίες και θερμοστάσια το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και όσοι είστε από την Πάτρα που είχατε πάρα πολλές βιοτεχνίες και θερμοστάσια εκεί, κλείνουν το ένα μετά το άλλο και ειδικά σε τομείς της προστοϊπατουργίας, μισοδοσίας και άλλα. Εδώ στη Λαγωνία έχουμε λίγα εργοστάσια. Ένα μεγάλο εργοστάσιο είναι το Λαγωνία Χημή, το οποίο φέτος λειτουργήσε από την καλή θέληση των συμπολιτών μας, οι οποίοι μετέφεραν 7 λεπτά το πορτοκάλι στο εργοστάσιο για να μην διώξει τους εργάτες, για να λειτουργήσει ουσιαστικά το εργοστάσιο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μεταφέρουν καθημερινά δημοτικές ειδήσεις και επικοινωνούν το κλίμα. Τα πολυκαταστήματα επικοινωνούνται και το έχουμε ξαναφέρει, θα το πούμε άλλη μια φορά, ότι πρέπει να υπάρξει προταξικός σχεδιασμός. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Είπα αρκετά προβλήματα, θα βρουν και πάρα πολλά προβλήματα από τους συναδέλφους. Το εμπόριο βάλεται, χρειάζεται λοιπόν συσπήρωση γύρω από τους εμπορικούς συλλόγους, γύρω από την Ομοσπονδία μας, να προβάλλουμε τις θέσεις μας και με θέσεις και προτάσεις να μεταφερθούν στα αρμόδια Υπουργεία και να επιμείνουμε ούτως ώστε να, όσο είναι δυνατόν, να δοθούν λύσεις. Να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη γενική μας συνέλευση, λόγω της μακροχρόνιας συνεισφοράς του στο ελληνικό εμπόριο μέσα από τη συγκαλιστική του διαδρομή και κυρίως την αγάπη του για την Πελοπόννησο και την Ομοσπονδία μας, η οποία έχει κατά καιρούς εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους, αποφασίσαμε και ανακηρύξαμε τον κύριο Γιαννόπουλο από τη ΘΥΒΑ ως επίτιμο αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας μας. Ο κύριος Γιαννόπουλος την θέση αυτή μετά την απόφαση της περσινής μας τακτικής γενικής συνέλευσης τη δέχτηκε. Σήμερα είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την που κάνει στην Ομοσπονδία μας και έχουμε να του επιδώσουμε και αυτή την πλακέτα που ακριβώς αναφέρει την ανακήρυξή του ως επιτήμου αντιπρόσωπο. Ευχαριστώ τους αντιπροσώπους, τον πολύ τους παλιούς, αλλά και τους νέους οι οποίοι πίστηκαν για την προσφορά μου αυτή. Να είσαστε απολύτως βέβαιοι ότι όλα αυτά τα χρόνια φρόντισα να τιμήσω το εμπόριο, την πόλη μου, την Ομοσπονδία
της νομοσπονδίας. Ο Γιάννης ο Φιλιππόπουλος ήταν το ήθος, η ευπρέπεια και αν του δώσω τη θέση που του αξίζει, ίσως είναι η πρώτη. Πολλές φορές ξεγελάστηκε. Ήταν καλός, ήταν δίκαιος, ήταν έτοιμος και νόμιζα ότι όλοι ήταν σαν κι αυτόν. Και του το έχω πει πολλές φορές. Ταυτίστηκε με πολλούς συναδέλφους από την Ελλάδα για τους οποίους ακούγονται και τώρα κάτι. Δεν ήταν όλοι σαν και σένα. Μπορεί να με βάλει πέμπτο, έκτο, δέκατο, αλλά ήσουν ο πρώτος. Εχθές είχαμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Νομάρχη, τον Δήμαρχο και όλους τους άλλους καλεσμένους μας. Επειδή δόθηκε αφορμή και με τα προηγούμενα που μας έδειξε και ο κύριος Γιαννόπουλος και ο κύριος Φιλιππόπουλος, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα ποίημα που λέει το εξής. Ποιος είδε κράτος λιγοστό σε όλη τη γη μοναδικό, 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς. Ταμεία δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά. Και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, το κλέφτη να γυρεύουνε. Πώς το βλέπετε? Έπιασε ο ποιητής την κατάσταση και την απέδωσε τέλεια. Σας πληροφορώ ότι το ποίημα αυτό το έγραψε ο περίφημος Γεώργιος Ουρίς το 1890, πριν από 120 χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο μετά και τα προηγούμενα. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι οι αρχαιολογικοί χώροι της Πελοποννήσου δεν λαμβάνουν τη μεταχείριση και την ανάλογη μέρημνα από την πολιτεία, παρότι αποτελούν σημαντικά δείγματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ένας από αυτούς ήταν και αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου Λαπωνίας. Και λέω ήταν, γιατί με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας και του Υπουργικού Συλλόγου Κερακίου και μετά από μια σειρά επιστολών και διαμαρτύρων προς το Υπουργείο Πολιτισμού, πετύχαμε τη στελέχωση του αρχαιολογικού χώρου με το απαρόβλητο προσωπικό και την επαναλειτουργία. Η παράνομη δράση των αλλοδαπών επιχειρηματιών έχει μεταλλαχθεί σε σοβαρό το πλήγμα για το νόμιμο στεγασμένο εμπόριο σήμερα. Για το λόγο αυτό, αλλά κυρίως για να βρεθούν αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ομοσπονδία πέστη τον Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 15 Ιουνίου του 2009 διοργάνωσε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο της Πόλης σύσκεψη παρουσία του νομικού συμβόλου της ΕΣΕ κ. Μέγκουλη. Με την παρουσία του κ. Μέγκουλη διατυπώθηκαν πολλές απόψεις, ακούστηκαν τα προβλήματα των κατατόπων περιοχών και δόθηκαν σωστές κατευθύνσεις και συμβουλές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιου είδους κρουσμάτων. Στις 15 Νοεμβρίου του 2009 η Ομοσπονδία συμμετείχε και σε πανελλήνια σύσκεψη για το ίδιο θέμα στην Κατερίνη κατ' όπου πρωτοβουλίας του Μελητηρίου του Ιερίας. Προβλήματα φυσικά δεν αντιμετωπίζουν μόνο από τις ευρωπαίες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται παράνομα στον χώρο μας, αλλά και από ομοεθνείς μας, οι οποίοι συμμετέχουν σε ευρωπανίγειες και διαφορά άλλα παζάρια, στα οποία φυσικά δεν πληρούν σχεδόν ποτέ τις απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις και να λειτουργήσουν. Στην προηγούμενη περίπτωση, ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρτης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για παράδειγμα προς μίμηση.